Μπλοκό του ανεμβολία στου πολίτε από του κλειστού χώρου και νέο ωράριο στα καταστήματα και κυλιόμενο ωράριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα φέρνουν τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού, τα οποία εξήγηλε το απόγευμα τη Πέμπτη ο Πρωθυπουργό και εξειδικεύθηκαν σήμερα το πρωί από τον Υπουργό Υγεία Στάνο Πλεύρη σε συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή του Προέδρου τη Εθνική Αρχή Διαφάνεια Άγγελο Μπίνη και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή Σωτήρη Αναγνωστόπουλου. Σε ό,τι αφορά του ανεμβολία του από την ερχόμενη Δευτέρα, ελάχιστα είναι τα πράγματα που θα μπορούν να κάνουν. Πιο συγκεκριμένα στα κέντρα διασκέδασης, στους κλειστούς εσωτερικούς χώρους εστίασης, στα θέατρα, στους κινηματογράφους, στα μουσεία, στις εκθέσεις, στα συνέδρια, στα γυμναστήρια και στα γήπεδα, δυνατότητα πρόσβασης και διαζώσης παρουσίας θα έχουν μόνο οι εμβολιασμένοι ή εντός των τελευταίων 6 μηνών νοσήσεντες από την νόσο COVID-19 ενήλικοι συμπολίτες. Οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι δεν θα έχουν δυνατότητα φυσικής πρόσβασης στους προαναφερθέντες χώρους για την προστασία πρωτίστως της δικής τους υγείας. Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα λιανεμπορίου, στους ανοιχτούς εξωτερικούς χώρους εστίασης, τα κομμωτήρια, στους χώρους παροχής υπηρεσιών αισθητικής και άλλους χώρους με συναφείς δραστηριότητες, οι παροχές υπηρεσιών δυνατότητα πρόσβασης θα έχουν οι εμβολιασμένοι ή εντός των τελευταίων 6 μηνών νοσήσαντες από την νόσο COVID-19, αλλά και οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι συμπολίτες μας, που όμως θα έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο με PCR ή rapid test πριν την παρουσία του στο κατάστημα. Τα παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους προαναφερθέντες χώρους, όπου βέβαια επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων και μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο self-test εντός των τελευταίων 24 ωρών, αντίστοιχα πριν από την παρουσία τους στο χώρο. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης χωρίς έλεγχο. Στα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων όπως κρεοπολία, ιχθυοπολία, φούρνη, ζαχαροπλαστεία και κάβες, η πρόσβαση των καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύει ο επιπρόσθετος περιορισμός μέγιστης δυνατής ταυτόχρονης παρουσίας πελατών εντός του καταστήματος στο ένα άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα. Χωρίς έλεγχο θα είναι δυνατή η είσοδος και η πρόσβαση των καταναλωτών και στα φαρμακεία. Υπενθυμίσετε ότι από τις 13 Δεκεμβρίου, 7 μήνες μετά από την έκδοσή του, θα πάβει να ισχύει το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών. Η κοινωνία δεν θα κλείσει. Παίρνουμε όλα τα μέτρα ώστε να μπορέσει το ΕΣΥ να ανταποκριθεί στην πίεση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Αφορούν μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα πλέον και δεν έχουν λογική να κλείσουμε οποιοδήποτε τρόπο την κοινωνία και την οικονομία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπάρχουν τρία στάδια που έχουν παρατηρηθεί. Το πρώτο στάδιο είναι οι χώροι οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε όλους, ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω μέτρα πλην της χρήσης μάσκας ή όπου κρίνεται συγκεκριμένες αποστάσεις που αφορούν τους χώρους οι οποίοι είναι πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα φαρμακεία, όπως είναι οι χώροι προμήθειας τροφίμων. Το δεύτερο πλαίσιο, το οποίο έχει και τα σούπερ μάρκετ και οι λοιποί χώροι προμήθειας τροφίμων. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με χώρους οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά μιας ανάγκης και γίνονται μόνο για εμβολιασμένους ή στους ανεμβολίαστους με εργαστηριακό έλεγχο. Αυτοί οι χώροι αφορούν πρωτίστως το λιανεμπόριο, τους ανοιχτούς χώρους εστίασης, τους χώρους εργασίας, όπου στους χώρους εργασίας περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους εργασίας, αναφέρεται στους χώρους λατρείας και γενικότερα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Στους συγκεκριμένους χώρους, μάλιστα στους χώρους εργασίας, θα ακολουθηθεί και κυλιόμενο ωράριο προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση τόσο σε αυτούς τους χώρους όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το κυλιόμενο ωράριο θα ξεκινάει από τις 7 η ώρα μέχρι τις 9.30 και θα προσπαθήσει να είναι σε 5 τμήματα τα οποία να καλύπτουν ισομερώς τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και για το λιανεμπόριο συγκεκριμένο ωράριο όπως θα αναλυθεί εκτενώς. Εν συνεχεία, στο τρίτο σκέλος που έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι της διασκέδασης στους κλειστούς χώρους και στο σύνολο των κλειστών χώρων,
Η επιλογή της κυβέρνησης είναι ότι σε αυτούς τους χώρους πλέον η πρόσβαση θα είναι μόνο για εμβολιασμένους και αναφερόμαστε πέρα από τους χώρους εστίασης, τα σινεμά, τα θέατρα, τα μουσεία, διάφορες άλλες δραστηριότητες, γυμναστήρια που γίνονται σε κλειστούς χώρους. Οπότε εκεί πέρα η δυνατότητα θα είναι μόνο με το πιστοποιητικό νόσησης ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Επιπλέον σε όλους τους ανήλικους, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, επειδή ακριβώς υπάρχει πληθυσμός σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες που δεν μπορεί να εμβολιαστεί, η εμβολιαστική κάλυψη είναι χαμηλότερη και συνήθως συνοδεύεται από ενήλικες γονείς που μπορεί να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, δίνεται η δυνατότητα και να υπάρχει self-test και όχι εργαστηριακός έλεγχος. Στο πλαίσιο τώρα ειδικότερα της τρίτης δόσης που γίνεται μια αναφορά ιδιαίτερη χθες από τον Πρωθυπουργό, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η τρίτη δόση είναι απαραίτητη, ειδικό σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και συνεπώς επιλέγουμε ότι άνω των 60 θα πρέπει να έχουν κάνει την τρίτη δόση για να λογίζονται ως εμβολιασμένοι σε ένα πλαίσιο 7 μηνών, δηλαδή μετά το εξάμηνο να υπάρχει και ο χρόνος να μπορεί να κλειστεί αναλόγως το ραντεβού και επομένως από τις 13-12 θα πλέον όποιος είναι άνω των 60 προκειμένου να λογίζεται και να έχει τη διαδικασία όπως περιγράφουμε που αφορά τους πλήρους εμβολιασμένους θα πρέπει να έχει κάνει και την τρίτη δόση και παράλληλα αναλαμβάνουμε ως πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρωτοβουλία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προκειμένου και τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά, γιατί το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό δεν είναι απόφαση μιας μόνο χώρας, αλλά είναι μια συνολική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό να υπολογίζει για το σκέλος που έχει να κάνει με τις μετακινήσεις και την τρίτη δόση. Παράλληλα και προκειμένου να μην παρατηρείται συνωστισμός κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζει εκτός από το ωράριο για τους εργαζόμενους και εκείνο της λειτουργίας των καταστημάτων. Έτσι από την Δευτέρα επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στους χώρους εργασίας το ωράριο θα είναι από τις 7 έως τις 9.30. Όσον αφορά τα καταστήματα λιανικού εμπόριου, στα αστικά κέντρα θα είναι ανοιχτά από την Δευτέρα, από τις 10 το πρωί και μέχρι τις 9 το βράδυ τις καθημερινές. Το συγκεκριμένο μέτρο δεν αφορά στα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων και τα φαρμακεία. Ο έλεγχος πρόσβασης των καταναλωτών στους χώρους που υπάρχουν περιορισμοί συνεπάγεται την ευθύνη και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Έτσι, οι επιχειρήσεις κατά την είσοδο και την εξυπηρέτηση των πελατών τους σε εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων τους υποχρεούνται να ελέγχουν το επιδεικνυόμενο από τον πελάτη πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, αλλά και την ταυτοπροσωπία έτσι ώστε να διαπιστώνουν ότι ο κάθε πελάτης είναι και ο νόμιμος κάτοχος του πιστοποιητικού. Αποποιείται το ωράριο των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου θα είναι ανοιχτά κάθε ημέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ τις καθημερινές. Με το μέτρο αυτό επιτυχάνεται η αποτροπή του συγχρονισμού των ωρών αιχμής των μετακινήσεων, των εργαζομένων πολιτών που παρέχουν διαζώσεις εργασίας και των πολιτών που επιθυμούν να κάνουν τις αγορές τους στα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η κατανομή της προσέλευσης των καταναλωτών στα καταστήματα λιανικού εμπορίου σε περισσότερες ώρες της ημέρας, έτσι ώστε να αποφευθεί, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, η δημιουργία ουρών έξω από τα καταστήματα και η αποφυγή συνωστισμού μέσα σε αυτά. Επίσης, στους χώρους που η πρόσβαση των καταναλωτών είναι ελεγχόμενη μέσω των μέτρων ανάσχεσης διασποράς της νόσου, θα πραγματοποιούνται διαρκώς έλεγχοι τόσο από την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, την ελληνική ακτοφυλακή, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Διευπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι καταναλωτές, είναι υψηλά, ακριβώς επειδή το διακύβευμα της προστασίας της ζωής και της δημόσιας υγείας είναι ακόμα υψηλότερο. Ο έλεγχος της πρόσβασης των καταναλωτών στους χώρους που υπάρχουν περιορισμοί είναι στην ευθύνη και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις κατά την είσοδο και εξυπηρέτηση των πελατών τους σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων υποχρεούνται να ελέγχουν. Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από υπάλληλο της επιχείρησης, τον ιδιοκτήτη, τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή εκάστοτε εξοδοτουμένο πρόσωπο από αυτόν μέσω της ειδικής εφαρμογής covidfree.gr. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως πάνω από το 85% όσων νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας ή χάνουν την ζωή τους είναι ανεμβολιαστοί. Παράλληλα, σημείωσε πως οι κλίνες μεθ έχουν υπερδιπλασιαστεί και διατίθεται 12.000 άτομα προσωπικό. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίταξη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα αναγκαίο μέτρο
κυρίως σε περιοχές όπου πιέζεται το σύστημα υγείας. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, άνω του 85% στις κλίνες ΜΕΘ βρίσκονται συμπολίτες μας που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν, ενώ αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και στους θανάτους. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε μία πίεση δεδομένου ότι η οικονομία και η κοινωνία παράλληλα λειτουργούν, δηλαδή υπάρχουν οι πιέσεις που υπήρχαν πάντοτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και παράλληλα υπάρχει και η πανδημία της COVID-19 που εντείνει ακόμα περισσότερο αυτή την πίεση, ειδικά σε περιοχές όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι μικρότερη μέσα στην επικράτεια της χώρας και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ περισσότερες και οι νοσηλίες και ειδικά οι βαριές νοσηλίες. Σε όλο αυτό το πλαίσιο αναφορικός με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επειδή έγιναν και κάποιες αναφορές, έχουν υπερδιαπλαστιαστεί οι κλίνες ΜΕΘ που λειτουργούν. Όλες οι κλίνες ΜΕΘ που μπήκαν στο σύστημα μπήκαν με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες ορίζονται και λειτουργούν απολύτως σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής πράξης, ενώ παράλληλα υπάρχουν και έχουν εξασφαλιστεί αναπνευστήρες και τεχνική υποδομή, ώστε όταν χρειαστεί και για κάποιο διάστημα να γίνει διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ, αυτή να πληρεί πλήρως τις προϋποθέσεις, ειδικά στις περιπτώσεις που δεν ενδείκνεται η μετακίνηση του ασθενούς που βρίσκεται σε κλίνη. Άρα, το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας αντέχει, είναι σταθερό, πιέζεται, αλλά παρέχει τις υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Έντασης που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές, υπήρξε μια συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους και καταφέραμε να διασφαλίσουμε προσωπικό από ιδιώτες ιατρούς που μπήκαν στο σύστημα, όμως επειδή οι ανάγκες ήταν περισσότερες, ενεργοποιήθηκε το μέτρο της επίταξης υπηρεσιών από σήμερα το πρωί, 8 η ώρα το πρωί, και αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις, οι οποίες αναμένεται βάσει της προσέλευσης η οποία υπήρξε στο σύστημα να είναι κάτω των 100, γύρω στους 80, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας, λόγω της συνεργασίας που υπήρξε με τους ιατρικούς συλλόγους, το τελευταίο διάστημα υπήρξε προσέλευση εθελοντών ιατρών.